Ηλιακά οχήματα κάνουν βόλτα στη Λευκοσία με οδηγούς, μαθητές. Βρισκόμαστε Συνοδός Σπύρου Κυπριανού στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όπως βλέπετε, κόσμος έχει συγκεντρωθεί εδώ για να απολαύσει τον αγώνα ηλιακών οχημάτων που διεξάγεται για άλλη μια χρονιά από το Ινστιτούτο Κύπρου. Με ενθουσιασμό από μαθητές λυκείων, τεχνικών σχολών που έχουν φτιάξει ήδη τα αυτοκίνητά τους. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Είχαμε μια καλή συμμετοχή. Τα παιδιά το χαρήκαν πολύ. 13 πρωτότυπα αυτοκίνητα με συλλέκτες που απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία, τροφοδοτώντας τους κινητήρες με ενέργεια. Οι μαθητές κλήθηκαν για 3 ολόκληρες ώρες να κάνουν συγκεκριμένη διαδρομή με μόνο σύμμαχο τον ήλιο. Χωράνε μέσα από τη Βασιλίση Φρυδερίκης. Ακολούθως στρίβουν στην Δημοσθένη Σεβέρη. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων για την τεχνολογία, την επιστήμη, την έρευνα. Και αφού τερμάτισαν, οι μαθητές οδήγησαν τα ηλιακά τους οχήματα σταθμεύοντας το προάβλιο του Δημαρχείου Λευκοσίας. Πώς τα πήγε στον αγώνα? Δεν τα πήγαμε και πολύ καλά, αλλά ευχαριστηθήκαμε, είχαμε μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι η 8η χρονιά που συμμετέχουμε. Στον αγώνα είχαμε κάποια προβλήματα, όπως που φέρναμε το αυτοκίνητο, χάσαμε τα φωτοβολταϊκά από πάνω. Τα πήρε ο αέρας από το ρημουλκό. Είχαμε μερικά ατυχήματα, αλλά δεν πειράζει. Καλά πήγαμε, φτάσαμε σε μια αξιοπρεπή θέση. Οι οδηγοί εξηγούν στην κάμερα του Αλφα πώς ακριβώς λειτουργεί ένα ηλιακό όχημα. Εδώ οι ταχύτητες του αυτοκινήτου, υπουρού, τα φώτα έτσι. Δουλεύει και με μπαταρίες και με φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά φορτίζουν τις μπαταρίες. Ξεκινούμε με το ποδό. Ποδό μπορούμε να ρυθμίζουμε τι θέλουμε, αλλά έχουμε μπατίδι, καράολον. Γίνεται και κάπριο αυτό. Κάπριο και είναι και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα και σίγουρα για το παραλίμνη. Κλιματισμό εκεί. Βεβαίως. Μια ολιγόλεπτη βόλτα έκανε και ο Δήμαρχος Λευκοσίας. Όπα. Πώς ήταν η εμπειρία? Είναι εξαιρετικά, επειδή δεν ακούγεται θόρυβος και άτομα που συνηθισμένα να οδηγούν και να ακούς το θόρυβο της μηχανής, είναι ένα απίστευτα διαφορετικό. Εξαιρετική δουλειά από τα παιδιά και θεωρώ ότι τούτον καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η τεχνική εκπαίδευση στον τόπο μας. Το Τρόπαιος 20, η τεχνική σχολή Αυγόρου, η οποία έχει αρχίσει να δημιουργεί παράδοση, καθώς είναι η δεύτερη χρονιά που της απονέμεται το πρώτο βραβείο.